Η δυναμική του σχεδίου του, το ζεστό χρώμα, η βαθιά αγάπη για τη φύση και η ποιητική φαντασία αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του. Δίπλα στον Ντίρερ, τον Γκράναχ, τον Χολμπάιν και τον Γκρίνβελαντ είναι και αυτός ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της γερμανικής όμως αναγεννήσεως. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σχολής του Δουνάβεως. Μείνε μαζί μας για να μάθεις για την αναγεννησιακή τέχνη του Albrecht Altdorfer. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικός με τις τέχνες, πάντα κοντά σας, Δευτέρα με Τρίτη από το κανάλι 7Arts. Βρείτε μας στο φατσοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Στους πίνακες του Albrecht Altdorfer, ο άνθρωπος μετέχει στη μεγάλη συμφωνία της φύσεως σαν αναπόσπαστο τμήμα της. Τα ονειρικά τοπία που απλώνονται στο άπειρο αληθινά κοσμικά ποίηματα. Πρικισμένος με φλογερή φαντασία και ζωηρή αίσθηση της φύσεως, υπήρξε ο πρώτος μεγάλος τοπιογράφος της Γερμανίας. Ενεργός κυρίως στο Ρέγκεσμπουργκ, όπου και γεννήθηκε περίπου το 1480, ο Altdorfer ήταν γνωστός για την φιλοτέχνηση έργων ιστορικού και βιβλικού περιεχομένου, τοποθετημένων σε ατμοσφαιρικά τοπία όπως η μάχη του Αλεξάνδρου στην Ισό και ο Χριστός αποχαιρετά τη μητέρα του. Επηρεασμένος από Ιταλούς δεξιοτέχνες όπως ο Αντρέα Μαντένια, ο Altdorfer έλαβε το βαθμό του αρχιτέκτονα της πόλης του Ρέγκεσμπουργκ λίγο μετά τα 40 του χρόνια. Όμως ελάχιστα από τα αρχιτεκτονικά του σχέδια επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας. Αν και η επιδεξιότητά του στη γραμμική προοπτική είναι ορατή σε πολλούς από τους πίνακές του, όπως τα αρχιτεκτονικά έργα ζωγραφικής, η Σουζάνα και η Γέρη και το τοπογραφικό τοπίο στο Δουνάβι με κάστρο. Τα τελευταία του δε έργα τείνουν περισσότερο στο καινούριο στυλ του μανιερισμού. Στο έργο του, ο Άγιος Γιώργιος στο Δάσος, που χρονολογείται περίπου το 1510, η μικροσκοπική μορφή του έφηπου Αγίου που ετοιμάζεται να σκοτώσει τον Δράγκοντα είναι ένα πρόσχημα για τη δημιουργία του αρχαιότερου και πιο γοητευτικού τοπίου της γερμανικής ζωγραφικής. Το σχέδιο έχει τόση ακρίβεια ώστε κανείς θα μπορούσε να μετρήσει τα φύλλα στις γιγάντιες βελανιδιές και τις πυκνόφυλλες οξιές μέσα στο δάσος με την πλούσια βλάστηση. Το πλήθος των λεπτομεριών και η αιμονή σε πράσινους τόπους, εξαιρετικά πυκνούς και φωτοβόλους, δημιουργούν την εικόνα ενός μεγάλου φρυγηλού δάσους στο σύνολό του. Είναι ένα τοπίο πλασμένο από την πραγματικότητα αλλά και εμψυχωμένο κατά έναν τρόπο ρομαντικό και φανταστικό από τον δυνατό παλμό και την πρωτόγονη δύναμη της φύσεως. Ένας από τους σημαντικούς ακόμα αναγεννησιακούς πίνακες είναι η γέννηση της Παρθένου που χρονολογείται περίπου το 1525. Στον Albrecht συνυπάρχουν δύο φαινομενικά αντιφατικές τάσεις. Πιστή προσήλωση στη φυσική πλευρά των πραγμάτων, ως την παραμικρή λεπτομέρεια και μια αδέσμευτη και πλούσια φαντασία. Αυτές οι ιδιότητες φαίνονται να συμπληρώνουν η μία την άλλη και να διατηρούν τη συνοχή τους χάρη σε μια ευαισθησία προς τη φύση. Σε αυτό λοιπόν τον πίνακα, στη γέννηση της Παρθένου, παρατηρούμε την τεχνική της προοπτικής. Αλλά για να διευρύνει την αίσθηση του χώρου, πέρα από κάθε ορθολογισμένο σύστημα προοπτικής, ο ζωγράφος προσελκύει το βλέμμα μας βαθιά μέσα στον απέραντο καθεδρικό ναό. Ο χώρος βλέπεται από δύο διαφορετικά σημεία, από την κάτω πλευρά του πίνακα και έτσι τα πόδια του Ιωακείμ κόβονται και το άλλο στο επίπεδο του κουβουκλίου αριστερά. Στην διεύρυνση του χώρου συμβάλλει το εξαίρετο έβριμα της πτήσεως των αγγέλων, που αγκαλιάζουν τρεις παραστάδες και που η ορμή τους τονίζει ένα θριαμβικό ύμνο. Στο έργο του «Η άποψη της κοιλάδας του Δουνάβεως», που χρονολογείται μεταξύ το 1520-1525, πρόκειται για ένα τοπίο πραγματικό που βρίσκεται κοντά στην Ερατισβόνη με τον πύργο του Βάιρτ και το Σούχενμπεργκ στο βάθος. Αποτελεί το αρχαιότερο τοπίο εκ του φυσικού στη γερμανική ζωγραφική. Η άποψη είναι πραγματική, ενώ το έργο είναι κλασικό στη μελετημένη πλαισίωση της συνθέσεως με δύο πτέρυγες δέντρων στο πρώτο πλάνο και την ισορροπημένη προοπτική των αποστάσεων που παρουσιάζει δεξιά τον δασωμένο λόφο και αριστερά την αντιρρόπηση του βουνού από το ποταμό. Η ένταση του σχεδίου και τα ζεστά χρώματα μεταμορφώνουν αυτή την πραγματική θέα σε ένα φανταστικό όραμα, σε μια ρωμαλαία έκφραση της ήρεμης και επιβλητικής δυνάμεως της φύσεως.
Η μάχη του Αλέξανδρου, που χρονολογείται το 1529, παριστάνει τη μάχη του Μέγα Αλέξανδρου εναντίον του Δαρίου στην Ισό. Σε λατινική και γερμανική γλώσσα παρατίθεται τα δελτία με τις απώλειες των δύο παρατάξεων. Το έργο ανήκει σε μια σειρά ιστορικών πινάκων που παράγγειλε ο Δούκας Γουλιέλμος ο IV της Βαβαρίας για το θερινό του ανάκτορο, το Last House στο Μόναχο. Ο πίνακας θαυμάζεται για τον τεράστιο αριθμό προσώπων που έχει περιλάβει σε ένα χώρο σχετικά μικρό. Οι μικροσκοπικές μορφές των μαχητών μπορούν να μετρηθούν μία προς μία σε ολόκληρη την έκταση που κατέχουν και τις ελάχιστες λεπτομέρειες του τοπίου. Μέσα στον ανοιχτό και πλούσιο σε λάμψη φωτισμό της εικόνας, η μάχη μεταμορφώνεται σε ένα γεγονός οικουμενικής σημασίας όπου μετέχουν ο ήλιος και το φεγγάρι, ο άνεμος και τα σύννεφα. Αυτός ήταν λοιπόν ο Albrecht Altdorfer, ένας σημαντικός αναγεννησιακός καλλιτέχνης, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Γερμανία. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας, στείλτε μας τις προτάσεις σας για έργα τέχνης που θα θέλατε να μάθετε και να ακούσετε και μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό, εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για τη τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια. Είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από τον Σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε.